θα προτιμούσες να μάθεις πώς θα πεθάνεις ή πότε θα πεθάνεις. Έλα, να έχω τις δύο ηλίδες πάνω να καταλαβαίνεις χωρίς κανένα λόγο. Γράφει τώρα. Γράφει πάντα. Όλα μας τα μυστικά. Θα βγουν εδώ προς τα έξω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ρε παιδιά, τι κάνετε? Πώς είστε? Πώς πάει? Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη θα έλεγα, γιατί είναι το πρώτο μου collab ever στο YouTube με άλλο YouTuber και πόσο μάλλον πιο συγκινημένη είμαι, γιατί είναι με την Κλέρι Δημοπόλου, κυρίες και κύριοι! Τη συγκίνηση τη μοιραζόμαστε και δυο, η αλήθεια είναι. Σε θαυμάζω πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και να που κάνουμε. Εσύ να χαθείς, να χαθείς. Και εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Υπάρχει και βίντεο στο κανάλι μου το οποίο θα γίνει, αλλά τώρα σήμερα θα κάνουμε άλλο. Σήμερα θα κάνουμε ένα κανάλι σε αυτό το βίντεο. Ένα κανάλι σε αυτό το βίντεο. Ούτε να μιλήσω, ούτε τα βασικά. Δώσε και με συγγνώμη που γυαλίζω πάρα πολύ. Έκανα καθαρισμό προσώπου σήμερα και δεν μπορώ να βαφτώ από πάνω τώρα. Οπότε αυτό θα γυαλίζει. Μην δίνετε σημασία, είμαι καλά. Απαστράφω τους όπους πάντα. Χαρτί. Σατανά. Θα κάνουμε και ένα βίντεο στο κανάλι της Κλέρης, το οποίο θα το δούνε. Μια Κυριακή, να το ευχαριστηθούμε, όχι μια Τετάρτη. Μια Κυριακή. Ναι. Τώρα την επόμενη ή μεθεπόμενη, ναι. Εντάξει. Δεν σας λέμε τι είναι το βίντεο το άλλο που θα κάνουμε στο κανάλι της Κλέρης, αλλά να ξέρετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και κάτι κοντά στο δικό μου περιεχόμενο. Στο κομμάτι της Κλέρης. Είναι μια ταρζανιά μακιγιαριστική φύση. Εδώ όμως τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε το επωνομαζόμενο Would You Rather Tag. Ναι, αλλιώς διλήμματα. Τα οποία βέβαια είναι στα αγγλικά. Δεν θα μπορούσα να χαίρομαι περισσότερο από ό,τι λέει δίπλα μου, η οποία θα καταλαβαίνει. Είχα κάνει το άλλο με τα 100 πράγματα, νομίζω που δεν ξέρει κανείς. Ναι. Και έλεγε ποιο είναι το pet peeve σου. Και ήμουν σε φάση 3 τέταρτα. Αυτό και εγώ το γκούγκλαρα πάρα πολύ καιρό στο MySpace τότε, στα 19 που είχα MySpace και απαντούσα αυτές τις έρευνες. Είχες MySpace. Έμαθα το pet peeve από τότε. Είμαστε αρχαίες εδώ μεταξύ. Όχι, εσύ δεν είσαι. Όχι. Που σε εγώ δεν με περνά. Ναι, ένα χρόνο σε περνά. Και φαίνεται σαν παιδί μου εδώ μεταξύ. Είχε φράσο και το λέει κιόλα. Δεν είχα MySpace. Ήμουνα στην εποχή του MySpace, αλλά δεν είχα. High five. Όχι, ούτε. Τίποτα καλά. Έφτιαξα στο Facebook κάποια στιγμή. Εντάξει. Είχε και MSN. Αχ, ακόμα έτσι το λέω. Λέω θα σου στείλω στο MSN και ένα το Messenger. Έλα να ξεκινήσουμε. Είναι διλήμματα πάση φύσεως, δεν είναι διλήμματα. Νομίζω είναι τα πάντα. Ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο. Δεν τα έχουμε διαβάσει καθόλου. Δηλαδή δεν ξέρουμε καν τι θα ερωτηθούμε. Έχω δει μόνο το πρώτο. Είναι η πρώτη φορά που θα το είναι κάνω. Πρώτη και φορά. Εγώ δεν το έχω ξανακάνει. Θα πατάτε pause σε κάθε μας απάντηση. Θα κουραστείτε βέβαια. Δεν πειράζει όμως. Θα πατάτε pause και θα γράφετε τη δική σας απάντηση. Εντάξει. Να δούμε τι λέει πλέον. Με ποιον συμφωνείτε. Σε όλα αυτά. Γιατί εμείς μπορεί να μην συμφωνούμε. Θα συμφωνούμε λογικά. Έτσι και το μαλλί. Θα προτιμούσες, Κλέρι, να έχεις τρία χέρια ή τρία πόδια. Τρία πόδια για να τρέχω πιο γρήγορα, να είμαι πιο fit, να έχω μια τέτοια ευκαιρία στη γυμναστική. Ωραίο θα ήταν. Παραθωνοδρόμο. Δεν ξέρω αν θα μπερδευόντουσαν με τα τρία πόδια. Δεν μπορώ να φανταστώ με ποια σειρά θα φεύγανε τα πόδια. Θα μπερδευόμουν ούτως ή άλλως και με τα δύο μου συμβαίνει, εσύ. Θα διαφωνήσω κάθετα και θα ζητήσω τρία χέρια. Γιατί πάντα δεν είναι αυτό που θες να κουβαλήσεις πράγματα και δεν σου φτάνουν τα χέρια και λες, θα μου είχα άλλο ένα χέρι τώρα. Πόσο ωραία. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και μετά ένα χέρι θα κρατά τον καφέ μου. Ναι. Με το άλλο. Το κινητό. Το κινητό. Και με το τρίτο χέρι θα ξύρω το κεφάλι μου. Πραγματικά. Όλα. Αυτό που θες να ξυστείς τελευταία στιγμή. Ναι, και έχεις τα πράγματα. Δεν γίνεται. Ενώ έτσι κατάλαβες. Είναι πολύ πρακτικό, έχεις δίκιο. Δεν θέλω να πιστέψω ότι σε εκμυδένισα. Θα προτιμούσες να έχεις όλα αυτά τα ρούχα δύο νούμερα μεγαλύτερα ή ένα νούμερο μικρότερα. Δύο νούμερα μεγαλύτερα, να μου μπαίνουν και όλα. Παιδιά, εννοείται. Και εγώ θα συμφωνήσω. Και επειδή έχω πάρα πολλά ρούχα που είναι πέντε νούμερα μικρότερα και ένα νούμερο μικρότερα. Είναι πολύ άσχημη η αίσθηση. Θα πάμε oversized για να είμαστε ασφαλείς από τώρα και για πάντα. Και εσύ δύο τώρα. Λοιπόν, και εγώ δύο. Λάθος έκανα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Θα ήθελες να έχεις τη δυνατότητα να παγώσεις το χρόνο ή να ταξιδέψεις το χρόνο. Να ταξιδέψω προς τα πίσω ή προς τα μπροστά. Προς τα μπροστά είναι χέστρα, δεν θα ταξιδεύεις. Αλήθεια. Όλες language. Ναι. Εγώ φαντάστηκα να τον παγώσεις, πώς κάνουν στις ταινίες. Ναι. Επέμβεις, να σώσεις τη, να προλάβεις τη σφαίρα που τρέχει προς τα εκεί, να μην σκοτωθεί ο άνθρωπος. Εσύ τα διάλεγες, τι είπες? Και εγώ να ταξιδέψω, αλλά άμα είσαι τόσο αισιόδοξη για το μέλλον, θα πάω κι εγώ και στο μέλλον. Πάμε μαζί, πάμε στο μέλλον, παιδί. Το κλείδωσα, για πες. Τώρα θα μάθεις τους κωδικούς μου. Αυτό είναι. Και θα σε εκδιάσω. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελες να έχεις τη δουλειά των ονείρων σου ή να βρεις την αληθινή αγάπη? Δεν μπορώ και τα δύο. Δεν μπορώ και τα δύο. Πρέπει να διαλέξεις. Να βρω την αληθινή αγάπη. Ναι. Γιατί άμα έχεις την αληθινή αγάπη, όποια δουλειά και να κάνεις, οι μέρες θα περνάνε ωραία, κατάλαβες. Ενώ σκέψου να έχεις την τέλεια δουλειά, μόνο μου θα την βάλω. Καπνοδόχο καθαριστής. Ναι. Με την αληθινή αγάπη. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ ναι, ναι. Απόλυτα. Εσύ. Ναι, ναι, ναι. Χαίρομαι πάρα. Σίγουρα. Θα συμφωνούμε, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Μάλλον αυτό θα γίνει. Εν τω μεταξύ, δεν ζεσταίνεται, βλέπετε. Είμαι εγώ καλά. Εξακολουθώ. Είμαι καλά. Έχει ακόμα.
ακόμα ζέστερη. Πότε θα έρθει ο χειμώνας σοβαρής? Θα προτιμούσες να ζήσεις χωρίς μουσική ή χωρίς τηλεόραση? Χωρίς τηλεόραση. Ζω χωρίς τηλεόραση. Ναι. Αλλά τι εννοείς, παίρνει μπάλα μέσα και τα Netflix και τα αυτά? Φυσικά, πού θα δεις, στην τηλεόραση. Και το YouTube? Μόνο μουσική. Α. Εννοώ, μέσα στην τηλεόραση υπάγεται και το YouTube που δεν θα βλέπεις. Φαντάζομαι πως ναι, γιατί σου λέει ότι θα βλέπεις κάτι ή θα ακούς κάτι. Τώρα κατάλαβα το νόημα της ερώτησης. Μπορείς να αλλάξεις, εγώ δεν θα το πω πουθενά ότι είπες άλλο. Μήπως να πω μουσική τελικά θα κρατούσα. Δεν θέλω να μην βλέπω πια YouTube. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Θέλω. Θες αυτήν την ερώτηση να κάνουμε όταν δεν την είδαμε και να πάμε στην επόμενη. Ναι, εντάξει. Μπορούμε πάντα. Εντάξει, λοιπόν. Ωραία. Από την αρχή. Θα προτιμούσες. Κάτσε, είναι στα αγγλικά, παιδιά, θα μεταφράσω. Ναι. Α! Θα προτιμούσες να μάθεις πώς θα πεθάνεις ή πότε θα πεθάνεις. Πώς, εγώ θα έλεγα μάλλον. Βέβαια, δεν θα θέλω να είναι αύριο. Για να ξέρω ότι δεν θα πω πώς θα δει σε ένα σανσέρ το οποίο θα κλείσει την ώρα που το φρεάτιο. Φοβάσαι αυτό. Όχι, δεν το φοβάμαι, αλλά το είχα δει σε μια ταινία και είναι πολύ γκρίνια. Πραγματικά τώρα μου ήρθε. Δηλαδή θα ήθελα να ξέρω ότι θα έχω έναν ειρηνικό θάνατο. Σου εύχομαι να μην πεθάνει καθόλου σε σανσέρ που θα σε κόψει τα δύο. Δηλαδή αυτή είναι η ευχή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή αν μου λέει αν θα πεθάνει ειρηνικά, νομίζω θα μου αρκούσε και θα ήμουν ήσυχη ακόμα κι αν δεν ήξερα το πότε. Εγώ νομίζω το ανάποδο. Εγώ έχω μια σιγουριά ότι θα πεθάνω από μεγάλη βλακία εντωμεταξύ. Δεν ξέρω τον τρόπο. Νομίζω θα είναι από κάτι πάρα πολύ χαζό που έκανα και πήγε τελείως λάθος. Είναι μόνη μου. Νομίζω ότι θα ήθελα να ξέρω το πότε, ώστε να εκμεταλλευτώ σωστά το χρόνο μέχρι τότε. Δηλαδή, αν μου πούνε σε μία εβδομάδα. Και φαντάζεσαι και γίνεται όντως σε μία εβδομάδα και βλέπουν το βίντεο και κλαίνει και λένε ότι το ήξερε. Και το έχει προγραμματίσει. Αυτό σκέφτομαι πιο μετά. Έχει προγραμματίσει το βίντεο και έχει πεθάνει στο επίσης, βίντεο. Επίση, ναι. Και το βίντεο ανεβαίνει. Ω Χριστέ μου. Πάρα πολύ μακάβριο. Πάρα πολύ μακάβριο. Όπω σκεφτεί όταν ανεβαίνω σε αεροπλάνο. Λέω, έχω προγραμματίσει το βίντεο τη Τετάρτη. Αλλά σήμερα δεν το κάνω. Αλλά δεν πειράζει, είναι από το υπερπέρα. Άμα γίνει αυτό, υπόσχεστε να γελάσετε και να μην το πάρετε βαριά. Άμα ήξερα αυτό, θα προγραμμάτιζα τη ζωή μου να πω ότι δεν έχω κάνει και θέλω να το κάνω. Θα γίνει χαμό. Εγώ θα μετρούσα μέρε και δεν θα μπορούσα. Δηλαδή και σε 5 χρόνια να μου λέγανε δεν θα μπορούσα να τα γεμίσω. Νομίζω θα είχα πέσει κατά. 12.458 μέρε μέχρι το θάνατο. Αυτό. Εσεί τι θα θέλατε. Για πείτε, για γράψτε από κάτω. Αυτό ήταν το προηγούμενο που είπαμε. Ότι ήταν μακάβριο και εγώ το ρώτησα. Όχι, το άλλο ήταν απρεπέ. Δεν το είδα. Τώρα θέλω να δω το απρεπέ. Δεν είναι απρεπέ, είναι άκομψο. Είναι για αέρια. Για αέρια. Ναι, βλέπεις. Δεν είναι. Τα τι. Κορίτσια δεν έχουμε αέρια. Έλατε. Ούτε φταρνιζόμαστε, ούτε τίποτα. Θα προτιμούσε να χάσεις την αίσθηση της γεύσης ή την αίσθηση της όσφρησης. Της όσφρησης. Οπωσδήποτε. Γιατί ούτως ή άλλως έχω τώρα μειωμένη όσφρηση. Δεν έχω καθόλου καλή. Οπότε λέω δεν πάει στο καλό. Τη γεύση, να χάσω τη γεύση. Όχι. Που θυσία γίνομαι για τέτοιες ναι. γεύσεις, ειδικά στην Ελλάδα που τις αναζητώ. Όχι. Και εγώ την όσφρηση θα προτιμούσα να χάσω. Αν και αυτό είναι και λίγο τρική. Δεν ξέρεις τι θα μου έλειπε, οι αναμνήσεις που έχω δει. Ναι, γιατί μυρίζεις κάτι και λες, αχ, λεβάντα ξέρω εγώ. Το έχω συνδυάσει με εκείνες τις διακοπές που είχα πάει. Αυτό, αυτό. Ή τους αγαπημένους ανθρώπους, ή τα φύλλα, τα πατημένα από την βροχή. Να έχεις δρόσει και να έχεις μυρίσει και να μην μπορείς να το καταλάβεις. Τι, αυτό ρε. Το χάλασα. Το κατέστρεψα. Θα προτιμούσες να παλέψεις με αρκούδα ή με κροκόδιλο. Χριστέ μου! Ναι, έρχονται σκηνές από το The Revenant. Είναι τραυματικές. Και δεν θα έπαιρνα και Όσκαρ εγώ. Αρκούδα. Γιατί έχω μια τεράστια φοβία με τον πνιγμό. Α. Και νομίζω ότι ο κροκόδιλος θα μπορούσε να με παρασύρει μέσα σε μια λίμνη. Και να. Ενώ ναι. η αρκούδα θα τη έλεγα, έλα, φάμε να τελειώνουμε, να μην το ζήσω κομματάκι-κομματάκι. Εσύ. Εγώ για τον ίδιο ακριβώς λόγο που είπες, θα επέλεγα τον κροκόδιλο, επειδή εγώ δεν αποκλείεται να επιβίωνα από αυτή τη μάχη με τίποτα. Και επειδή θα με σκοτώναν είτε η αρκούδα είτε ο κροκόδιλος με μαθηματική ακρίβεια. Θα πες γρήγορα. Ναι, θα πνιγόμουν πιο σύντομα από ό,τι θα αιμορραγούσα. Οπότε νομίζω ότι θα ήταν ο θάνατός μου πιο εύκολος. Τη είναι πιο εύκολος ο θάνατος με τον πνιγμό. Θα τρελαθώ τελείως. Πιο γρήγορος, είναι πιο γρήγορος. Και έτσι νομίζω ότι θα διάλεγα τον κροκόδιλο ούτως ή άλλως που θα ξεσκίσει τη σάρκα μου. Και η αρκούδα και ο αυτό είναι καλό. Δεν θα τσακωθούμε ποτέ για το πώς θα πεθάνουμε. Πραγματικά. Ο καθένας τα τσανάκια του. Τα χωρίσαμε. Θα προτιμούσες να εγκλωβιστείς σε ένα μικρό δωμάτιο με 10.000 ταραντούλες για 10 λεπτά ή να φας 10 ταραντούλες σε 10 λεπτά. Να τις φάω ψημένες σαν κοχλιούς και σαν. Να τις φάσω μέσα και να κάνω κρίτσε, 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 κρίτσε. Εσύ. Εσύ απαντάς πρώτη. Εγώ απαντάω πρώτη. Ναι. Όχι ζωντανές όμως. Ζωντανές. Αλλά όχι ζωντανές. Όχι ζωντανές. Του έσφυγε στο λαιμό έτσι πάρα πολύ μέχρι να πεθάνουν και να τις βάζει κρέας. Δεν ξέρω. Νομίζω να τις φάω γιατί αν ήμουν σε ένα δωμάτιο με 10.000 ταραντούλες, νομίζω ότι θα πέθανε από ανακοπή πρώτα. Ενώ από το άλλο μπορεί και να μην πέθαινα από αηδία και τελικά να πήγαινα για πάρα. Πέθαινες. Σε ψυχοθεραπεία για μετατραυματικό σοκ. Ναι. Ε? Και εγώ το ίδιο και θα ερχόμουν μαζί στην ψυχοθεραπεία. Θα ήμασταν εμείς οι δύο που φάγαμε από 10 ταραντούλες και ήμασταν πολύ στεναχωρημένες και θα προσπαθούσε να μας το λύσει κάποιος αυτό. Φαντάζεσαι για την ψυχοθεραπεύτρια.
Ναι, έλα. Ναι, έχω τις δύο ηλίδιες που πάνε με καταρατούλες χωρίς κανένα λόγο. Έλα, πρέπει να σε κλείσω, λέει. Θα προτιμούσες να μην μπορέσεις ποτέ ξανά στη ζωή σου να βάλεις make-up. Όχι, θα πει τώρα. Ό,τι το άλλο το δέχομαι. Ή να μην είσαι ποτέ. Γιατί δεν το μεταφράζω λέξη-λέξη και δεν βγάζει νόημα. Μισό λεπτό. Ή να μην σου επιτραπεί ποτέ στη ζωή σου να φύγεις από το σπίτι χωρίς να έχεις βαφτεί με μακιγιάζ για παιδιά. Ααα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 α ναι, τα έχει δει τα προϊόντα για τα παιδιά πώς είναι. Παρά να βγαίνω πάντα με καραγιόνια. Ναι! Αυτά, την τέμπερα. Και οι σκιές τους μπορεί να είναι όλα τόσο κακά. Γιατί κανείς δεν σέβεται τα παιδιά που θέλουν να βαφτούν. Αυτό, παρά να βγαίνω έτσι, νομίζω καλύτερα να βγαίνω πράσινη, το νεκρού του νεκρού. Δεν πειράζει. Θα σου ήταν βαρύ όμως αυτό. Θα μου ήταν βαρύ, αλλά παρά να βγαίνω σαν γκλόουν, μου έχει ξανατύχει να ξαναβγω άβαφτη. Είναι κάτι που έχω βγει. Εμένα μου δεν πέθανε. Άρα εσύ τι θα κάνεις. Άβαφτη, ε. Ορίστε, βλέπετε τι έχω πλεξάρει. Καταλαβαίνετε. Άβαυτε, δεν μα νοιάζει καθόλου. Είδατε που έχω βάλει κάτι τεράστιε ψεύτικε λεφαρίδε. Κατά τα άλλα, δεν έχω κανένα θέμα. Όλα καλά. Θα προτιμούσε να έχει τη δύναμη να διαβάζει τα μυαλά των ανθρώπων ή να κάνει δύο ανθρώπου να ερωτεύονται. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι ρομαντική και να πω ότι θα ήθελα να μπορώ να κάνω δύο ανθρώπου να ερωτεύονται. Αλλά είμαι μια απέσια εγωίστρια που θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάζω τι σκέψει των ανθρώπων. Σκοτώστε με. Εσύ. Πρώτον, φυσικά εννοείται τι σκέψει των ανθρώπων. Ναι. Από πόσε κακοτοπιέ θα μα γλίτωνε αυτό. Και δεύτερον, κλάιν. Να κάνω τη δική τη δουλειά να ερωτεύω. Ναι, άμα θέλει, ξέρω, άμα δεν θέλει, να σώσει. Είτε με τι 36 ερωτήσει που κάνουν του ανθρώπου να ερωτεύονται. Υπάρχει στο YouTube. Αχ, δεν το έχω δει. Τι θα κάνω εγώ, θα του πάρω από το χεράκι να του κάνω να ανταμώσουν. Πάς το καλό. Που μπορεί εμείς να τους κάνουμε να ερωτευτούν και τελικά να μην ταιριάζουν και να το έχουμε και το κρίμα στο λαιμό μας. Και να είναι τοξική αυτή η σχέση και να είμαι εγώ ο Cupid, κατάλαβες, που μετά να θέλω να αυτοκτονήσω γιατί έφερα δύο. Ούτε καν. Δεν μπορούμε τις ευθύνες, παιδιά, δεν τις μπορούμε. Φαντάζομαι υπάρχει μια ιστορία, κυκλοφορεί. Θα προτιμούσα να διαβάσει το βιβλίο ή να δεις την ταινία. Πάλι θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι από αυτές που θα σας πω προτιμώ να διαβάσω το βιβλίο. Ισχύει ότι μου αρέσουν τα βιβλία γιατί φτιάχνει τους χαρακτήρες όπως εσύ θες. Είναι πολύ βαθύτερο όλο αυτό που συμβαίνει με το βιβλίο. Αλλά επειδή με πετυχαίνει τη συνέφαση που δεν έχω καθόλου χρόνο, θέλω να δω την ταινία γιατί θα τελειώσει 1,5-2 ώρες και θα προλάβω να μάθω την ιστορία χωρίς να χρειαστεί να σκεφτώ πάρα πολύ γιατί ο εγκέφαλός μου έχει καεί πια. Εσύ. Το καταλαβαίνω μόνο υπό αυτές τις συνθήκες γιατί κατά τα άλλα έσχος. Με χάρη πρώτα δεν συγκρίνεται το βιβλίο με την ταινία παρά μόνο η πρώτη ταινία που είναι αξιοθαύμαστα πιστή. Οπότε πάντα το βιβλίο θα διάλεγα παρά την ταινία. Στην ταινία κάτι μπακάλικο γίνεται. Βλέπεις πώς το φαντάστηκε κάποιος άλλος, όχι εσύ. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι κόβουν. Εγώ θέλω όλες τις άχρηστες πληροφορίες. Μα δεν χωράνε στην ταινία, το πείτε τα ώρες. Α, θα προτιμούσαμε σειρά. Για να μπουν όλες οι άχρηστες πληροφορίες, 20 επεισόδια να τα ευχαριστηθούμε, ε. Είναι νομίζω μια μέση λύση. Ναι, καλή. Ναι. Ορίστε, είδες. Σου το καταλάβατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προτιμούσες κάθε φορά που βρέχει να ξεχνάς ποια είσαι ή να μην μπορείς ποτέ να θυμηθείς γιατί μπήκες σε ένα δωμάτιο. Το δεύτερο. Που μου συμβαίνει αρκετά συχνά ούτως ή άλλως και πάντα γυρνάω πίσω και ξανά. Ειδικά όταν δεν μιλάω δυνατά, γιατί μιλάω δυνατά στον εαυτό πολύ συχνά. Αχ, αυτό είναι πολύ ωραίο. Το κάνεις και εσύ. Βέβαια. Πολύ ωραίο. Και κάνω και τον όλο το διάλογο τέλος πάντων. Απαντάς κιόλας και σου ξαναπαντάς, διαφωνείς, τα βρίσκεις. Με τον εαυτό συμφωνώ πάρα πολύ. Πολύ μ' αρέσει να συμφωνώ. Α, καλό είναι που συμφωνείτε. Βεβαίως. Το δεύτερο, γιατί μου συμβαίνει ήδη. Εσύ. Το δεύτερο και εμένα μου ξυλοσυμβαίνει. Αλλά σκέφτομαι. Σκέψω κάθε φορά που βρέχει να είχα την ευκαιρία να δημιουργήσω μια ζωή από την αρχή. Και μετά όταν σταματάει η βροχή, τι, γυρνάς στην προηγούμενη κατάσταση. Μάλλον όχι. Δεν μας το επεξηγεί. Εμένα θα μ' άρεσε κάθε φορά που βρέχει να ξέχαγα τα πάντα. Τα πάντα πάντα και να μην ξέρετε επανερχόμουν ποτέ. Δεν θα φοβόσουν πάρα πολύ. Όχι, γιατί θα είχα γύρω μου. Προσπαθώ να σε μετρώσω σε λίγα. Δεν το καταλαβαίνω. Όχι, άφησε με να το κάνω. Δεν ξέρω, μου φαίνεται μια ευκαιρία για να τα κάνω όλα μετά διαφορετικά και να ζήσω πάρα πολλέ διαφορετικέ ζωέ. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο. Νομίζω βέβαια ότι τη ρωτάει τελείω άλλα και εμεί καταλαβαίνουμε τελείω άλλα και απαντάμε σε άλλα. Περνάμε τόσο καλά. Ναι, οπότε τι σημασία έχει. Ελπίζουμε κι εσεί. Περνάτε καλά, γράψτε από κάτω. Δεν κάνει να κουμπίσω και το πρόσωπό μου και σταματάω εδώ τώρα. Τέλειο. Θα προτιμούσε να δουλεύει για κάποιον που μισεί αλλά με καλά λεφτά ή για κάποιον που λατρεύεις, αλλά με το βασικό μισθό. Για κάποιον που λατρεύω με το βασικό μισθό ξεκάθαρα, γιατί άμα είναι να έπαιρνε ένα πολύ μεγάλο μισθό και να τα τρώγα στους γιατρούς, ναι. Τι να το κάνω. Ναι, ναι. Εσύ. Το ίδιο νομίζω ακριβώς. Για την peace of mind, δηλαδή. Αυτό. Για να μην δαγκώσω το παπούτσι μου. Ναι. Και ας μην παραγγείλεις χαβιάρι, ας παραγγείλεις ένα σουβλάκι. Ας φτιάξεις φαγί. Θα προτιμούσες να χαθείς στη ζούγκλα ή στην έρημο. Νομίζω και τα δύο θα κατέληγαν και πάλι σε βέβαιο θάνατο για μένα, γιατί δεν θα μπορούσα να επιβιώσω οπουδήποτε
Αλλά στη ζούγκλα. Εκτός από το σπίτι μου. Εκτός από το σπίτι μου, ναι, με Netflix. Αλλά στη ζούγκλα νομίζω θα είχα μία ευκαιρία παραπάνω να χτίσω ένα σπιτάκι, να σκαρφαλώσω σε ένα δέντρο για να μην με φάει το. Ο Πούμπα πήγα να πω. Για να με φάει το πούμπα, ναι, ακριβώς. Να τρώγα κανένα φύλλο, κάτι να συνέβαινε. Ενώ στην έρημο θα πέθανα μέσα σε. Ακαριέρα. Ναι. Εγώ ζούγκλα πολύ ξεκάθαρα. Γιατί να σου πω κάτι. Και τα φυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ, εγώ θα πήγαινα ευτυχισμένη. Ναι, ναι. Αλλά πέρα από αυτό δεν έχω τη ζέστη. Άμα με σκεφτώ εμένα στην έρημο να ζεματάει κάτι, να μην μπορώ να πατήσω και να διψάω, δεν αντέχω. Θα μείνει από τη ζούγκλα. Έχει τα γνωστά rainforest, πώς τα λένε, που βρέχει, θα έπαιρνε το νεράκι μου, θα τρώγω την καρύδα μου. Ναι. Και θα έπαιρνε και ένα ζωάκι έτσι να το. Αυτό. Θα φύγα την καλύβα. Να έχει τον δικό σου τον Wilson. Κάποια στιγμή να κρατάς να κάνεις παρέα. Α! Θα προτιμούσες να μπορείς να αναπνέεις κάτω από το νερό ή να πετάς. Δύσκολο, γιατί ενώ φαινομενικά είναι εύκολο, δεν είναι. Είναι δύο μεγάλοι μου πόθοι. Ο πρώτος που ήθελα διακαώς να είμαι γοργόνα όταν ήμουν μικρή. Εσύ είχες την ευκαιρία. Πλαγίως, σταμάτα. Δεν ήταν όμως τα αλήθεια. Ήταν λίγο, το ζήσες λίγο στην παιδική σου ηλικία. Είχα κάνει μια μεταγλώτηση όταν ήμουν μικρή, γιατί μικρή γοργόνα, γι' αυτό το λέει. Θα βάλεις link από κάτω, ξέρετε. Θα βάλω link από κάτω, ξέρετε. Ευχαριστώ, Ανθρωπή. Και το να πετάω, η αλήθεια είναι ότι το έχω δει πολλές φορές στον ύπνο μου και είναι τόσο υπέροχο συνέστημα. Κουνάς χέρια στον ύπνο σου για να πετάξει ή πετά από μόνο. Εγώ κουνάω χέρια. Κουνάω χέρια είναι σαν να κολυμπάω. Είμαστε χαζές τελείως. Ναι, είναι μια περισσότερη όθηση. Είναι ότι αυτό το όνειρο το βλέπεις περισσότερο σαν παιδί που σε πιο ξέρινέστος. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν το βλέπετε ακόμα αυτό το όνειρο. Αν το βλέπατε ποτέ ή αν το βλέπετε, εσύ το βλέπεις. Δεν το βλέπω πια τόσο πολύ, εσύ. Όχι, εγώ πρόσφατα το είδα μία φορά και ξανά νιώσα. Δεν είμαστε ξένιαστε, θες να μου πεις. Τώρα μετά. Δεν είχα ιδέα. Νόμιζα ότι ήταν πολύ ξένιαστη. Πραγματικά. Να αναπνέω κάτω από το νερό. Και τι ωραίο να περπατάς στο βυθό και να χαζεύεις. Ναι. Θα πήγαινα χωρίς κανένα ενδιασμό σε ναυάγια να τα εξερευνήσω. Ναι, αλλά άμα πετάς, θα πήγαινες σε άλλη χώρα, σε άλλο μέρος. Δεν θα βγάζεις εισιτήρια, Αγγλία, Ελλάδα. Επίσης όμως, όσον αφορά την νομοθεσία γενικά του κόσμου, ναι. Νομίζω θα με στοχεύανε με μια βαλίστρα και θα όσο εξωγήινη απειλή και θα με σκοτώνανε, ενώ τώρα κάτω από το νερό μπορώ να χαθώ και να με καταλάβει κανείς. Άρα θα πήγαινες υποβρυχίως σε όποιο μέρος ήθελες. Μ' αρέσει. Ε? Ναι. Εσύ? Α, έχω τρελή φοβία με τις καρχαρίες βέβαια εγώ, οπότε πολύ βαθιά δεν θα πήγαινα να περπατάω. Στην Ελλάδα, πρέδερφε. Ναι, στην Ελλάδα. Ναι. Έχουμε κάποια σκυλόψαρα σε κάποια μέρη βέβαια. Δεν θέλω να σας αγχώσω. Νομίζω και εγώ κάτω από το νερό, επειδή μικρή ήθελα να είμαι γοργόνα. Θα προτιμούσες να παντρευτείς τον πιο απίστευτο εμφανισιακά ή τον πιο έξυπνο. Τον πιο έξυπνο. Με λίγα λόγια, τον Brad Pitt ή τον Elon Musk. Τον Musk. Τον Musk, ε. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Έκφυλος. Ξέρω εγώ. Ποιος είναι. Έχει γίνει χαμός με αυτόν τελευταία, ναι. Αλλά δεν έχω παρακολουθήσει γιατί. Και φαίνεται ότι τη γνώμη αυτή τη μοιράζονται πολλές, γιατί έχει 7 παιδιά ήδη, ας πούμε, από διαφορετικές μανάδες. Όλες το πιο έξυπνο, διάλυσαν. Πολλοί κόσμος διαλέγει το πιο έξυπνο. Δεν το δω και εξωτερικά, δεν μιλάει για αυτό μια ερώτηση, οπότε δεν έχει καμία σημασία. Κοίτα, αν ήταν αν μπορούσε, ας πούμε, να διατηρήσει έτσι μια συζήτηση ο πιο ωραίος, γιατί όχι, αν ήταν και έξυπνος. Τώρα ναι, αλλά τώρα σε βάζει να διαλέξεις. Σημαίνει ότι ο άλλος δεν είναι έξυπνος. Είναι μόνο ωραίος. Α, είναι μόνο ωραίος. Και ξέρεις τι, η ομορφιά έρχεται και παρέρχεται. Σωστά. Δηλαδή σε 40 χρόνια δεν θα σε νοιάζει που είναι ωραίος. Τι θα λέμε. Άρα πιο έξυπνος. Άρα, ε. Δεν ήθελα να σε μεταπίσω ή να σε βάλω να σκεφτείς κάτι άλλο, αλλά όχι. Δίκαιο έχεις. Είναι δεν περνάει η ζωή. Άμα ο άλλος λίγο δεν είναι μια συζήτηση. Δεν περνάει, ε. Ρίχνει, λέξε. Μετά να το κοιτάζω να το χαζέψω απλώς για 5 χρόνια. Είμαστε σίγουροι ότι δεν περνάει. Ναι, όχι, άντε το πιο έξυπνο. Δεν θέλω να σε πιέσω. Όχι, άντε, τώρα εντάξει, τι να κάνουμε το πιέσω. Συγγνώμη. Αυτό θέλω να πω. Τι είναι όταν someone hums. Α, όταν κάνει. Θα προτιμούσες να ξεσπάς σε τρελό χορευτικό κάθε φορά που κάποιος κάνει αυτό το. Κάποιος υποτραγουδάει. Ναι, ή να μην μπορέσεις ποτέ ξανά να τραγουδήσεις. Το πρώτο. Κι εγώ το πρώτο. Ναι, έστω και στο ντους. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όχι, ναι. Παιδιά, ναι, γιατί είμαστε τραγουδιάρες εδώ που μας βλέπετε. Εσύ θα ήσουν μεταξύ... σαν την Άρελ που θα σου είχε κοπεί η φωνή. Επίσης, να σας πω ότι όσοι δεν την έχετε ακούσει, γιατί την ξέρετε για το κανάλι στο YouTube, αλλά όσοι δεν ξέρετε ότι τραγουδάει, να την ψάξετε, γιατί έχει καταπληκτική φωνή. Παλιά, παλιά. Κοίτα ποιος μιλάει. Και έχετε τύχει παλιά, πριν καν ασχοληθούμε με το YouTube, να τραγουδήσουμε στο ίδιο μαγαζί την ίδια μέρα. Το 2012. 2012. Ναι, ναι, δεν είχαμε γνωρίσει. Που ήμασταν μόλις 9-10 χρονών, δηλαδή. Σαφώς. Εγώ ήμουν 8, για σένα δεν γνωρίζω. Εγώ 9-10. Εκεί. Είναι φωνάρα να την ψάξετε και να την ακούσετε. Είπε ο γάιδερος στον πετεινό κεφάλι. Σταμάτα. Θέλω να βρω μια πάρα πολύ ωραία. Mm. Θα προτιμούσες να έχεις τα πόδια ενός βατράχου ή το κεφάλι μιας μύγας. Τι
ερώτηση ήταν αυτή, ρε παιδί. Τα πόδια ενός βατράχου. Γιατί? Γιατί? Με το πρόσωπο κάνεις καριέρα, λέει μαμά. Έχεις δίκιο, ναι. Και θα έχεις κούτελο. Μπράβο. Έχεις κούτελο στην κοινωνία. Ναι. Αν εγώ τον άλλον τον καπαρώσω, αμέσως η Κατίνα λέει το σκέφτηκε. Με τα κάλλη μου και μετά δει. Ότι έχεις τα πόδια βατράχου. Ναι, ενώ το κεφάλι της Μίγα στη μεταμόρφωση του Κάφκα. Μετά έφυγε λίγο. Ναι, και δεν μπορείς να τον ξεγελάσεις κιόλας έτσι. Όχι, με το κεφάλι της Μίγα. Και εγώ με τα πόδια βατράχου θα συνεχίσω. Ευχαριστώ. Πράσινη και γλιώνω. Προτιμούσες να συναντήσεις τον αγαπημένο σου φανταστικό χαρακτήρα ή τον αγαπημένο σου μουσικό? Τι ωραία ερώτηση. Πολύ δύσκολο αυτό. Ναι. Θα φανεί περίεργο. Προτιμώ τον αγαπημένο μου φανταστικό χαρακτήρα. Ναι. Γιατί θα το πάω πάρα στις Γοργόνες. Γιατί έχω μια τρέλα από μικρή με την Άριελ. Και θα ήθελα πάρα πολύ να δω Γοργόνα από μικρή. Αν και καταλαβαίνω ότι οι Γοργόνες μπορεί να μην είναι όπως φανταζόμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και να χτενίζονται με κοφτιά. Ποια τότε την Άριελ θα ήθελες να συναντήσεις? Θα ήθελα να συναντήσω την Άριελ πάρα πολύ. Και να αναπνέουμε κάτω το βυθό και να λέμε τα τραγούδια έτσι κάτω και να ανεμίζουν τα μαλλιά μας μέσα στο νερό. Τι όμορφα! Απλώς να μην φοράμε κοχύλια για σουτιέν, γιατί είναι πολύ άγχος. Ναι, αυτό, αυτό. Το έχω σκεφτεί εκατομμύρια φορές. Το είναι και πονάει. Ναι, είναι πάρα κολλημένο. Ναι, 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 ακριβώς. Εσύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που το απάντησες αυτό, γιατί και εγώ θα απαντήσω τον Αλαντίν. Ναι! Να σε πάει με το χαλί του και να σου δείξει τον καινούριο κόσμο. Εμένα. Ναι. Όχι στη Γιασμίν. Όχι, τη Γιασμίν δεν θα υπάρχει. Να την ξεχάσει αυτή, είναι πασέ. Ωραία, θα ήσασταν το χαλί του πάντα. Ναι, γιατί και τον αγαπημένο μου μουσικό τώρα εντάξει, τον Nick Cave τον έχω δει σε συναυλία. Οπότε δεν θα δει, οπότε δεν σε νοιάζει. Ότι δεν μπορώ να πάω να το στήσω και αυτόγραφο. Ζει, δεν είναι κάτι. Ναι. Μικρή με θυμάμαι, παιδιά, έκλαιγα μέρες γιατί οι γονείς μου δεν μου παίρνανε ένα μπλε σκυλί από ένα καρτούν που είχα δει. Και μου λέγανε δεν υπάρχουν μπλε σκυλιά. Και μου λέγανε μανάτο, πώς δεν υπάρχει. Μανάτο, πώς δεν υπάρχει. Θα προτιμούσες να μένεις στη μέση του πουθενά. Πού πας? Γιατί ψιθύρισες? Ξέρουν ότι μένεις εδώ στο σπίτι. Πάει σε μάτι. Γεια σου Δημοσθένη, όλα στο κράτη. Ναι. Όχι, μη λες, μη λες. Δείξε ότι είσαι εσύ. Δεν είμαι εγώ. Γεια σας. Γεια σου, λένε τα παιδιά τώρα. Θα προτιμούσες να μένεις στη μέση του πουθενά. Μιλάς μου άπρος. He's one of us. Ναι. Θα προτιμούσες να μένεις στη μέση του πουθενά, χωρίς ανθρώπους και μαγαζιά για 10 μίλια γύρω από το σπίτι σου ή να μένεις σε μια πάρα πολύ πολυσύχναστη πόλη? Το δεύτερο, το ξεκάθαρα το έκανα επίτηδες, οπότε ναι, ναι, ναι. Δεν αντέχω την ερμιά, είμαι παιδί της πόλης εντελώς, δηλαδή όσο μεγαλύτερη και πολύ βουή τόσο καλύτερα. Σκέψου μια ωραία φάρμα. Που δεν τα φροντίζεις όμως εσύ όλα τα ζώα να ξυπνάς από τις 6 το πρωί, τα φροντίζει κάποιος άλλος μαγικά. Ναι. Και έχεις τα δέντρα σου, τις ντομάτες σου, τα αυτά σου και Netflix. Με αυτό με έπεισε. Άλλαξε, άλλαξε αμέσως. Κοίτα, για 2 μήνες το χρόνο ναι και για μόνιμα μετά τα 70. Ναι, το ακούω, το ακούω αυτό. Άρα πολύ εγώ θα έλεγα για τώρα και για το εγγύς μέλλον. Εσύ? Και εγώ δεν ξέρω τι. Θα ερχόντουσαν τα delivery, όχι. Με 10 μίλια απόσταση, πού να τα φέρουν? Τι προς delivery, ας τα φέρουν. Ξεχασμένα από το Θεό και τις ντομάτες σου, εσύ θα έπρεπε να τις. Ξέρεις ότι υπάρχει περίπτωση για τα delivery να μην το έκανα? Δηλαδή να μ' αρέσουν όλα τα άλλα και αυτό να είναι καθοριστικό ώστε να μην το κάνω. Μπορεί. Το καταλαβαίνω. Την πόλη. Την πόλη, ορίστε, με βαριά καρδιά. Θα προτιμούσες να φοράς τα ρούχα του παππού σου ή να έχεις τα μαλλιά του παππού σου? Να φοράω τα ρούχα του παππού μου. Τα μαλλιά του παππού. Δεν σώζονται, ενώ τα ρούχα του παππού θα μπορούσαν να είναι και μόδα ή ένα στυλ με κάποιο τρόπο. Μια πλεκτίζα και τούλα και ένα παντελόνι παλιό με τσάκιση μπροστά. Ενώ το ακούω αυτό. Πού το λέει και στο thrift shop, δεν το λέει. Φέρουν τα ρούχα του παππού. Α, σου, ναι! Φέρουν. Εκεί δεν το λέει. Ε, είδες! Ναι, όχι, του παππού τα μαλλιά. Δεν θα τα ήθελα. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα ρούχα του παππού. Άλλη μία και θα είναι τελευταία μας, παιδιά. Και μετά το. Ναι. Το λύγουμε. Α, ναι, γιατί δεν ξέρω πόση ώρα θα βγει αυτό το βίντεο. Θέλει να είναι μεγάλο, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλο. Σωστά. Λοιπόν, δεν θα σε ρωτήσω αυτή για το σουτιέν, θα σε ρωτήσω αυτή για τα αισθήματα. Αν και με εντύπωσες και με αυτή με το σουτιέν. Θα προτιμούσες να μην μπορείς ποτέ να νιώσεις συναισθήματα ή να μην μπορείς ποτέ να τα δείξεις? Είναι πιο δύσκολο όπως ακούγεται. Ναι, ναι, είναι πιο δύσκολο. Να μην μπορώ να τα δείξω. Γιατί όλο το θέμα είναι να τα νιώθεις. Βέβαια, άμα δεν μπορείς και να τα μοιράζεσαι και τα νιώθεις μόνος σου. Είναι και μία πίκρα. Το θέμα είναι ότι και χωρίς να τα δείξεις, θα καταλαβαίνει ο άλλος κάπως. Δεν χρειάζεται πάντα να τα δείξουμε για να τα καταλάβει ο άλλος. Συμφωνείς πάρα πολύ. Συμφωνώ σε... εξαιρετικά πολύ. Αν δεν τα αισθάνεσαι, τι είσαι? Είσαι ένα κέλυφος, ένα τίποτα. Ναι. Μία απομίμηση. Και πώς θα τα δείξαμε αν δεν τα αισθάνεσαι? Αν πάθαινα αυτό το πράγμα που δεν μπορούσα να τα δείξω, η κοντινή μου. Θα το καταλάβαινα. Ναι. Δηλαδή θα τους έλεγα Poker Face, είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής. Θέλω να ξέρεις ότι σε έχω αγαπήσει όσο κανένα το πράγμα. Με έχει συγκινήσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Αλλά θα τα πίστευαν γιατί θα είχα καταλάβει. Με το λέγει θα προσπαθούσα να τους πείσω. Θα γεννούσα, θα βλέπα το παιδί μου και θα έλεγα
Δεν έχω υπάρξει ποτέ πιο ευτυχισμένη. Αυτό. Τι ωραία! Συμφωνήσαμε. Παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Έχει πάρα πολλές ερωτήσεις. Να σου πω κάτι, θέλω να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Πότε θα ξανάρθει στην Ελλάδα? Θα ξαναρθώ το Δεκέμβρη. Ναι! Σκέψου. Άρα το κλείνουμε ότι μέσα στο vlog μας θα συνεχίσουμε αυτό που αφήσαμε στη μέση. Ναι! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, ελπίζουμε να περάσετε ωραία με αυτό το κολλάμ. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι αυτό που θαυμάζει πάρα πολύ κάποιον και σου δίνει την ευκαιρία να γνωριστείτε. Που ήρθε το καλοκαίρι και γνωριστήκαμε πριν λίγο καιρό, αλλά τώρα κάνουμε και το κολλάμ. Δεν γνωριστήκαμε σήμερα. Σφραγίζεται, επισφραγίζεται. Ποια είναι σου τη λέξη? Επισφραγίζεται. Επισφραγίζεται λοιπόν, γιατί την εμπιστεύομαι πάρα πολύ στα ελληνικά. Έτσι, εμένα δεν εμπιστεύομαι. Και εσύ λες λέξεις που δεν ξέρω. Κόλαφο. Είπα κόλαφο. Ναι. Πολύ το εκτίμησα. Λέω πολλές λέξεις που δεν ξέρω ακριβώς να σου πω τώρα, θα σου πω τι σημαίνει. Αλλά ξέρω σε ποιες προτάσεις χρησιμοποιούνται. Οπότε τις πετάω και όποιον πάρει ο χάρος. Δείγμα ευφυΐας λέει από τα συμφραζόμενα, πάει και το κολλάει. Χωρίς να ξέρει όμως. Δηλαδή ευφυΐα μένει, αλλά όχι τόσο πολύ. Εγώ θα κάνω. Αλήθεια. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι ξέρεις τα πάντα. Καθόλου. Πραγματικά. Καταρρύπτεται ένα μύθο σήμερα. Και χίλια συγγνώμη, σα εύχομαι αν παρατέμεξα το τάγκ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα θα σα αφήσουμε εμά. Αποχαιρετάμε το δικό μου βίντεο. Και πάμε στο δικό και μου βίντεο. Και καλωσορίζουμε, ναι. Ακριβώ. Το οποίο θα περιέχει και μακιγιάζ, έτσι, για να μείνουμε στο on brand που λένε. Οπότε, άμα δείτε αυτό, θα βρείτε από κάτω. Κάνατε να ακολουθείτε ήδη. Αλλά όσοι σα έχει ξεφύγει για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω, θα πάτε από κάτω και θα την βρείτε για να την ακολουθήσετε και να κάνετε subscribe και να δείτε και το βίντεο που κάναμε εκεί. Και αν δεν υπάρχει ήδη, θα έρθει πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like. Θα είναι κρίμα. Δεν θα είναι. Από το Θεό. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.